είστε καλά επίσης. Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, θέλοντας και εμείς σαν ακαδημία, σαν ομάδα του ΟΦΗ να συμμετάσχουμε στην χαρά των παιδιών, με μεγάλη μας χαρά και τιμή πήραμε και εμείς την απόφαση να συμμετάσχουμε στο τουρνουά αυτό που διοργανώνεται από το ΚΔΑΠ, Κέντρο Διεμιζίου Απασχόλησης των Παιδιών, στο Φωνιαδάκιο Κλειστό Γυμναστήριο, την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 5 νομίζω, δεν θυμάμαι. Στις 6, στις 6. Στις 6, ναι. Λοιπόν, στο ραντεβού λοιπόν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μάρκος Φωνιαδάκης, θα παίξουμε, και συνήθως παίζουμε μπάσκετ, τώρα θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Πολλαπλών χρήσεων είναι, ναι. Γιατί εκεί στο παρκέ θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους τα παιδιά αυτά, να μας δείξουν και στους υπόλοιπους πώς είναι πραγματικά το παιχνίδι, για να ξεφύγουμε κι εμείς λίγο από όλα αυτά που τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας, να περάσουμε όμορφα. Άρα θα είναι πολύ σημαντικό και εμείς οι γονείς να πάρουμε τα παιδιά μας και να έρθουμε. Ναι, είναι ένα ντέρμπι το οποίο και εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε σαν ντέρμπι, όπως το θα αντιμετωπίζουν και τα παιδιά, και θέλω και θα είναι και έτσι το καλύτερο για όλους μας. Να έρθει κόσμος να δει να τα παιδιά αυτά, να τα χειροκροτήσει, να χειροκροτήσει τους παίκτες της Ακαδημίας της δικιάς μας, του μεγάλου ΟΦΗ, της επαγγελματικής ομάδας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, είναι η χαρά του παιχνιδιού, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Θα παίξουν τα παιδιά των Ακαδημιών ή θα παίξει και όχι, η ομάδα του ΟΦΗ? Θα είναι παιδιά της επαγγελματικής ομάδας, και της μικρότερης, εντάξει, της ΚΑΠΑ 17, της μικρότερης ηλικίας, α πούμε. Ναι, δεν είναι, εντάξει, είναι το 17 χρονα, είναι το σκαλοπάτι πριν την επαγγελματική. Είναι αυτό ομάδα που λέμε το ΚΑΠΑ 17. Το ΚΑΠΑ 17. Ωραία. Άρα λοιπόν, ξέρετε, πολλές φορές οι αθλητές είναι πρότυπα για τα παιδιά, οπότε είναι καλό να αναστρέφονται μαζί τους, ο ένας να παίρνει δύναμη από τον άλλο, αφενός να συνεχίζει, αφενός να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τη ζωή με διαφορετικό μάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι μάθημα για όλους μας αυτή η αγωνιστική συνάντηση, θα λέγαμε, η αθλητική μάλλον συνάντηση. Σίγουρα, σίγουρα. Και θα ήθελα ο κόσμος αυτό να το αγκαλιάσει αυτό το παιχνίδι, αυτή την εκδήλωση, και μακάρι να γίνεται όχι μόνο στις περίοδο των εορτών, αλλά τουλάχιστον και όσο πιο συχνά μπορεί να γίνει. Γιατί η εξωστρέφεια που πρέπει να είναι το βασικό σε αυτή την... Έτσι, και να έρχονται και πέρα από το αθλητικό κομμάτι, να τους βλέπουμε και τους αθλητές μιας ομάδας που βλέπουμε να προοδεύει και να κάνει τόσο σημαντικά βήματα, να τους βλέπουμε έτσι και σε λίγο πιο χαλαρή κατάσταση, πιο στην καθημερινότητά τους, να δέχουν και το άλλο τους πρόσωπο, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι άνθρωποι και εκείνοι, οπότε θα θέλουν να βρεθούν μέσα σε ένα πιο οικογενειακό κλίμα, θα λέγαμε. Σίγουρα. Νομίζω ότι θα πάρουν και εκείνη δύναμη. Βέβαια, γιατί έχουμε και δύσκολο αγώνα την Κυριακή στην Καλαμάτα, οπότε νομίζω θα είναι... Μια καλή ευκαιρία λοιπόν, ναι, για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Οπωσδήποτε. Θα υπάρχει κάποια είσοδος, θα υπάρχει... Όχι, η είσοδος είναι ελεύθερη, από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάτι. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να φέρουν όσο πιο πολύ πάθος και χειροκρότημα μπορεί ο κόσμος για την καλή διάθεση. Ωραία, καλή διάθεση λοιπόν, χαμόγελα και ένα ζεστό χειροκρότημα. Εμείς βέβαια που το αντιμετωπίζουμε και σαν ντέρπι θα φέρουμε και τους οργανωμένους. Μάλιστα, θα υπάρχει ένταση και, δηλαδή στο γήπεδο μέσα. Ναι, οπωσδήποτε, δεν πάμε έτσι. Γιατί τα παιδιά είναι δυνατή ομάδα. Ο αντίπαλος είναι δυνατή ομάδα. Και πρέπει και εμείς να είμαστε... Να τους αντιμετωπίσετε εις άξια, έτσι. Ωραία. Πείτε μας για λόγια με την ευκαιρία για τις Ακαδημίες του ΟΦΗ. Οι Ακαδημίες του ΟΦΗ, ναι. Οι Ακαδημίες του ΟΦΗ προσπαθούμε
να τις αναδιοργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερα παιδιά στο γήπεδο, το ποδόσφαιρο, το άθλημα του βασιλιά στο σπορ που λένε, μαθαίνοντας το ποδόσφαιρο σε σωστές βάσεις. Οι ηλικίες που ξεκινάνε, που είναι σε εμάς, ξεκινάνε από το 2004 και ανεβαίνουμε μέχρι το 2015. Έχουμε ένα καλό φυτώριο στην Ιερά Πέτρα και ξέρουμε ότι και παιδιά από τις ακαδημίες έχουν έτσι σημαντικές διακρίσεις, παρακολουθούν και σε πιο μεγάλο επίπεδο πηγαίνουν και κάνουν σεμινάρια και ενημερώνονται για ό,τι γίνεται, κάνουν προπονήσεις και φαντάζομαι ότι για αυτά τα παιδιά θα είναι μια απίστευτη εμπειρία. Σίγουρα, ναι. Εμείς σαν ακαδημία, όπως και όλες οι ακαδημίες εδώ που είναι στην Ιερά Πέτρα, προσπαθούμε για το καλύτερο για όλα τα παιδιά. Τώρα, εμείς στον Όφι εδώ, με τους προπονητές που έχουμε, με την καθοδήγησή τους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να ευχαριστηθούν πρώτα αυτό που κάνουν και αυτά τα παιδιά που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και θέλουν να προχωρήσουν, γιατί εξαρτάται πάντα από τα παιδιά, να το κάνουν με τη βοήθεια τη δικιά μας. Ήδη κάποια παιδιά έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλες ομάδες μεγαλύτερες, στον Όφι Ηρακλείου έχουν πάει, στον ΠΑΟΚ έχουν πάει, ετοιμάζονται και κάποια άλλα. Τουλάχιστον προσπαθούμε να ακουστεί το όνομα της πόλης, γιατί και εμείς εδώ, μην ξεχνάτε ότι είμαστε η τελευταία πόλη της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Έτσι, είμαστε οι νοτιότεροι, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Ναι, αλλά γι' αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον αθλητικά να το ανεβάσουμε, να ακουστούμε. Και είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει γίνει και με την ομάδα του Όφη, να παίζει σε μια επαγγελματική κατηγορία, να έχει τηλεόραση εδώ, να ακούγεται το όνομα της πόλης σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και εμείς τώρα σαν K17 που έχουμε αρχίσει τα ταξίδια στην υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι την Καλαμάτα που πάμε, μας αντιμετωπίζουν σαν... Μας ξέρουν, δεν είμαστε άγνωστοι πια στο χάρτη τον αθλητικό του ποδοσφαίρου στο Λόγκο. Η Ιερά Πέτρα, ναι, έχει γίνει γνωστή. Σαν τουριστική ή αγροτική περιοχή, αλλά μας ξέρουν και σαν ποδοσφαιρική πια. Νομίζω ότι πραγματικά έτσι η ομάδα του ΟΦΜΑΣ ταξιδεύει πράγματι και είναι αυτό βλέποντας την R3, νομίζω δείχνει τους αγώνες, έχει δείξει πολλούς αγώνες και φιγουράρει το Βουζουνεράκι ο στάδιο, οι αθλητές μας, όλα. Και είναι μια πολύ καλή διαφήμιση και για τον τόπο μας λοιπόν. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, δίνουμε ραντεβού να το επαναλάβουμε. Βεβαίως. Την Πέμπτη το απόγευμα στις 6 ώρα. Ωραία. Να είστε καλά κύριε Χαρούλη, καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους αθλητές, έτσι, σε όλες τις ομάδες. Υγεία και σας, καλή πορεία στις ομάδες να έχουν και υγεία όπως είπαμε πάνω απ' όλα και στους αθλητές. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλημέρα.